Εκκλησία της Ελλάδας εκφράζει παράπονο στην Κυπριακή Εκκλησία για όσα λέγει ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον κορονοϊό και για αναφορές του για πράξεις της Ελλαδικής Εκκλησίας ή του προκαθημένου της. Όπως αποκαλύπτει το ΡΙΚ, σχετική επιστολή στάλεκε στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Παράπονο για ποιμαντική εισπίδηση στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο εκφράζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΡΙΚ, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Το παράπονο διατυπώνεται με επιστολή που εστάλει στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και την οποία υπογράφει ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ως πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που μελέτησε το ζήτημα. Όσα κατά καιρούς κηρύττει ο Μητροπολίτης Νεόφυτος για προφητείες, για τον κορονοϊό και τα εμβόλια, με κριτική για χειρισμούς και αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου ή Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, επηρεάζουν το ποιμνιό της, σκανδαλίζοντάς το και παρασύροντάς το, είναι το κεντρικό μήνυμα και παράπονο της επιστολής, όπως εγκύρως πληροφορείται το ΡΙΚ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΡΙΚ, η επιστολή ανεγνώστη κατά τη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με τον Αθηνών Ιερώνυμο να μεταφέρει το παράπονο για τα προβλήματα διαπείμανσης που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς αναπαράγονται αναφορές και ομιλίες του Μητροπολίτη Μόρφου μέσω διαδικτύου με κριτική προς τους εξ-Ελλάδος αδελφούς. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας ζητεί να μην υπάρχει ανάμειξη του Κύπριου ιεράρχη στα ελλαδικά ζητήματα, ούτε να επεμβαίνει στο πνευματικό έργο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΡΙΚ, η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου στη Σύνοδο για τα ελλαδικά παράπονα ήταν ότι επειδή σέβεται τον Αρχιεπίσκοπο και τη Σύνοδο και δεν επιθυμεί να προκαλεί προβλήματα, δεν προτίθεται να προβεί μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως φέρεται να έχει αναφέρει, σε άλλη δημόσια τοποθέτηση. Στην επιστολή από την Ελλαδική Ιερά Σύνοδο διατυπώνεται σε πιο ήπιο τόνο και παράπονο για αναφορά του Αρχιεπισκόπου για την ώρα της Πασχαλινής λειτουργίας στην Κύπρο με τρόπο που ερμηνεύθηκε ως κριτική προς την αντίστοιχη απόφαση της Ελλαδικής Εκκλησίας.